Κυβερνητικής Επιτροπής αποφάσισε να δώσει έντονη πολιτική χρειά σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θεωρούμε ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι περιφερειακές αλλά και οι ευρωεκλογές αποτελούν το πολιτικό πρόκρημα και η αφετηρία μιας συνεχούς ανατροπής της πολιτικής αυτής. Για το ΣΥΡΙΖΑ η μάχη θα κρυφθεί όχι μόνο στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και στην απέτηση συνολικά της κοινωνίας να συνεχίσουμε να πιέσουμε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες την δημοκρατική ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Με αυτό το κείμενο επιχειρούμε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κάλεσμα σε όλη την κοινωνία που συναντήσαμε στους δρόμους την περίοδο των 2-3 τελευταίων ετών, μέσα από τις απεργίες κινητοποίησης, μέσα από τις πλατείες και τις διαβουλεύσεις, μέσα από τα σωματεία τα πρωτοβάθμια, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τη ζωή των συνδικάτων μας, όπου εκεί συναντηθήκαμε με πάρα πολύ κόσμο, όπου ανταλλάξαμε ο καθένας στοιχεία από τη φυσιογνωμία του και συμφωνήσαμε ότι δεν πάει άλλο. Είναι λοιπόν ένα ανοιχτό δημοκρατικό κάλεσμα σε όλες αυτές τις δυνάμεις που αντιστέκονται. Ο στόχος του κειμένου αυτού, που ουσιαστικά ανοίγει και την περίοδο των εκλογών, είναι η ανάκτηση, όχι η κατάκτηση, η ανάκτηση του Δήμου από τις δυνάμεις αυτές, οι οποίες μπορούν πραγματικά να δώσουν το εναλλακτικό μοντέλο στη λειτουργία, αλλά και στην συλλογική κοινωνική παρουσία του θεσμού της τοπικής αυτής. Θα συζητήσουμε λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι. Λοιπόν, σύντροφοι, εκείνο που θέλω εγώ να πω πρώτα είναι να σας διαβάσω λίγο την απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημόσια διοίκηση. Τι λέει? Αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθιερώνοντας τη δημοκρατία, την αποκέντρωση, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, ελέγχοντας τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τον κομματισμό και τις πολιτιακές σχέσεις. Εκαθιδρύουμε διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού και κοινωνικού ελέγχου σε όλες τις βαθμίδες της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Επανεξετάζουμε τη διοικητική δομή για την άσκηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου περιφερειών και δήμων. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θα ήθελα να πω και κάνω αυτοκριτική αυτή τη στιγμή και στον εαυτό μου είναι ότι δεν έχουμε διαβάσει ποτέ την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος 2/1/2013 η οποία αναφέρεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μέσα εκεί λοιπόν λέει πώς πρέπει να είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και λέει σε ένα σημείο: στην κατεύθυνση αυτή οι οργανώσεις μας να προχωρήσουν ως παρακάτω. Ενίσχυση των ήδη υφισταμένων παρατάξεών μας, αναβάθμιση των παρεμβάσεών μας στα τοπικά πράγματα, δημιουργία αυτοδιοικητικών παρατάξεων εκεί όπου δεν έχουμε, με ανοιχτό κάλεσμα. Και λέει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα τα οποία κανονικά θα έπρεπε και το συντονιστικό, αλλά και εγώ που είμαι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, να τα έχουμε συζητήσει αυτά σε συνελεύσεις. Δεν είναι αδιάφορα θέματα. Έρχομαι τώρα σε μια ομιλία του σύντροφου του Αλέξη Τσίπρα για τα αυτοδιοικητικά 16-16 του 13. Και λέει, ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας μετέτρεψαν τους Δήμους και την Περιφέρεια σε μια μικρογραφία του κεντρικού κράτους. Δυσκολεύονται να ασκήσουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες, γιατί δεν μπορούν ούτε θεσμικά ούτε οικονομικά να προστατεύσουν τους πολίτες από την κοινωνική θύελλα. Γιατί μειώθηκε δραματικά η χρηματοδότηση κατά 60%, απολύθηκαν οι υπάλληλοι και επομένως ιδιωτικοποιούν. Αυτό που έχω στα χέρια μου όμως συμπεριλαμβάνει και μερικά από αυτά που σήμερα διαβάστηκαν.
φαρμακολείο, κοινωνικό φροντιστήριο, συλλογικές κουζίνες, σήμερα που υπάρχει το μνημόνιο. Αύριο που δεν θα υπάρχει το μνημόνιο και πρέπει να μπει αυτό μέσα, εγώ δεν στηρίζω ούτε κοινωνικό ιατρείο, ούτε κοινωνικό παντοπολείο, ούτε τίποτα από αυτά. Αυτά πρέπει να είναι μέσα στο Δήμο και τα λεφτά να τα παρέχει ο Δήμος, ο οποίος θα φύγει από την κεντρική εξουσία. Κάποτε σύντροφοι πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Έχουν περάσει αριστεροί δήμαρχοι στο Δήμο Πρέσβας και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κανένας ευχαριστημένος από αυτούς που περάσανε. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι μείναμε ευχαριστημένοι για αυτά που κάνανε στο Δήμο της Πρέσβας. Ούτε ο Γιαννούλης, αλλά ούτε και ο Πλάπας. Σημειωτέων εδώ θέλω να αναφέρω ότι με πια πολύ στον δρόμο ήρθε ένα σήμερα στο γραφείο συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ και είπε το εξής πράγμα, ότι εγώ θα σας ψηφίσω, θα ψηφίσω Πλάπα. Και του λέω συγγνώμη, αλλά εμείς δεν στηρίζουμε Πλάπα. Λέει, μα έτσι λέγεται έξω. Λοιπόν, θα πρέπει να διευκρινίσουμε, σύντροφοι, ότι δεν στηρίζουμε Κλάπα. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και σε ονόματα, παρόλο που δεν ελέγχθη την άλλη φορά αυτό, και θέλω να πω το εξής πράγμα. Στηρίξαμε το δημόσιο χώρο, το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο δημόσιο χώρο έχουμε 20 μέλη μας. Αυτή τη στιγμή τι πάμε να ιδρύσουμε, έναν ξεχωριστό χώρο. Αγνοούμε τους αγώνες που κάναν αυτοί οι 20 σύντροφοι μαζί με τον Γιάννη το Ρέτσο. Δηλαδή θα τα ξαναβάλουμε με άλλον επικεφαλή. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Τι πάμε σήμερα να δημιουργήσουμε, ένα καινούριο χώρο. Να κάνουμε ένα άνοιγμα του δημόσιου χώρου, να μπουν μέσα άλλοι, το καταλαβαίνω. Αλλά να τον διαγράψουμε το δημόσιο χώρο και να κάνουμε ένα καινούριο χώρο, εγώ είμαι αντίθετη. Είμαι αντίθετη στο να μπουν υποψήφοι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε δεν πάμε για δημοσιογραφικό. Κλείνω λοιπόν, λέγοντας ότι εγώ είμαι ανοιχτή και να ακολουθήσω κάθε συνεργασία όπου θέλει να έρθει για την δημοσιογραφική αρχή. Και ευχαριστώ εκπροημίου τον κύριο Νίτσα, ο οποίος ήρθε απόψε. Δεν ξέρω αν είναι αντιμνημονιακός, αν είναι αντικατοικρατικός. Θα διαβάσω το ψήφισμά του ή τη διακήρυξή του. Ανατήρητα. Προτείνω λοιπόν για δήμαρχο τον Γιάννη τον Ρέτσο, υποψηφίους εδώ του ΣΥΡΙΖΑ τη συντρόφισσα την Κατσή, τη συντρόφισσα τη Σταυρούλα, τον σύντροφο τον Αντώνη τον Κυνηγό, τον σύντροφο τον Πάσκο τον Μίλτο, τον σύντροφο τον Κάζακλη, ο οποίος είναι λογιστής, και εκτός ΣΥΡΙΖΑ προτείνω τον Χάλετ Καμπάνη τον γιατρό, τον Βασιλά Χαράλαβο άνεργο καθηγητή από αριστερή οικογένεια, τον Γιώργο τον Μαγκλάρα συνταξιούχο αγροφυλακής, τον Κωστάκη τον Νέσερη επαγγελματία, τον Κωνσταντινίδη τον Κώστα επαγγελματία, τον Παπαδημητρίου τον Ανδρέα δικηγόρο, τον Μινά τον Σιρόκα ηλεκτρολόγο και τον Αφεντουλίδη τον Ευρυπίδη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Του κόμματος, ξέρετε με εκείνη τη δήλωση για την οποία λιδωρήθηκε και τον κατηγόρησα. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν να μην μπερδευόμαστε. Εδώ μιλάμε ότι η διαχείριση υπήρξε τραγική. Δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω την παρούσα δημοτική αρχή με κανένα. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Είμαστε σε μια κομματική εκδήλωση,
στην οποία φυσικό, όπως είναι φυσικό, έτσι επειδή είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, παρέστανται και μίμια, όπως και τα μίμια της πρέβεσης. Επειδή άκουσα τοποθετήσεις, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού του κόμματος, το μικρό κόκκινο βιβλιαράκι, έτσι αναφέρεται...